Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Αυστραλιανή επικαιρότητα με την Τίνα Γερολίμου. Η Alice Springs βρίσκεται στην κεντρική Αυστραλία. Γεωγραφικά ανήκει στη βόρεια επικράτεια και έχει πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκους. Είναι γνωστός τουριστικός προορισμός αφού εκεί βρίσκεται το Ουλουρού, ένα ιερό μέρος για τους ηθαγενείς της περιοχής, όπου δεσπόζει ο μεγάλος κόκκινος βράχος, πασίγνωστος ανά την Ιφίλιο. Οι κάτοικοι της Alice Springs σήμερα ξύπνησαν σε μια πόλη τριήμερης απαγόρευσης κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες σε περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Εκείνο που έκανε αίσθηση ήταν το ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει όχι μόνο για όλους τους κατοίκους, αλλά και για τους επισκέπτες στην σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, η είσοδος στο κέντρο της πόλης θα απαγορεύεται σε όλους για τρεις μέρες. Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή χθες βράδυ και θα διαρκέσει έως την 5η 11 Ιουλίου είχε προηγηθεί επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονταν 80 άτομα, καθώς και σωρία εγκληματικών πράξεων, όπως το μαχαίρωμα γυναίκα 42 ετών, ληστεία σε πρατήριο βενζίνης και επίθεση εναντίον τεσσάρων αστυνομικών που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας. Όλα αυτά στη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου. Για την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας, οι αρχές έκαναν χρήση της νομοθεσίας που ψηφίστηκε στην Βουλή της Επικράτειας τον Μάιο και δίνει το δικαίωμα στον αρχηγό της αστυνομίας να επιβάλλει άμεσα τριήμερη απαγόρευση κυκλοφορίας. Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Επικράτειας, Eva Λόλερ, υποστήριξε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας στους νέους κατέδειξε ότι τέτοιου είδους μέτρα είναι αποτελεσματικά. Αυτό το μέτρο θα έχει παρόμοια θετικά αποτελέσματα για την ασφάλεια της κοινότητας, είπε η ίδια, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της απαγόρευσης κυκλοφορίας και πέραν του τριημέρου. after the first alice springs youth curfew we've seen how effective curfews can be as a circuit breaker we believe a broader curfew for alice springs right now will have a similar effect a similar positive effect and will improve community safety we will monitor the situation closely for the next 72 hours and any extension will need to be signed off by the minister for police Η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας συμπίπτει με τον εορτασμό της εβδομάδας Νάιντοκ από τις 7 έως τις 14 Ιουλίου, που εστιάζει στην ιστορία, τον πολιτισμό και τα επιτεύγματα των αυτοχθόνων της Αυστραλίας. Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία, από όλε τι πολιτείε και επικράτειε τη Αυστραλία, η Βόρεια Επικράτεια έχει το υψηλότερο ποσοστό ηθαγενών και νησιωτών των στενών τόρε σε σχέση με το συνολικό μέγεθο του πληθυσμού τη. Ανέρχεται στο 30,8%. Η Ρόμπιν Λόμλι είναι ανεξάρτητη βουλευτή που εκπροσωπεί την έδρα Araluen η οποία περιλαμβάνει την Alice Springs, στο Κοινοβούλιο τη Βόρεια Επικράτεια. Σε δηλώσεις της υποστήριξε ότι οι κάτοικοι της Alice Springs είναι ανακουφισμένοι από την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Μιλώντας στο δίκτυο 7, είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια πιο μακροπρόθεσμη λύση που θα περιλαμβάνει την συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας, ιδίως των τοπικών οργανώσεων των ηθαγενών. Well,